Ζήστε για τα γέσας. Πού εδώ, μια ώρα σας ψάχνω. Να, ξέρετε. Ξέρω τι χρειάζεται. Να σας στείλω στο ρωσικό μέτωπο. Όχι, Λοχιάμιλε, εκεί κάνει ψοφόκριο. Δεν θα επαναληφθεί, Λοχιάμιλε. Άκουσε, μπουμπούνες, μη σας πω καμιά χειρότερη κουβέντα. Ψάχνουμε ακόμη αυτή τη νεαρή. Ξέρει ο Γιώχαν. Πηγαίνετε γρήγορα και ψάξτε να την βρείτε. Μάλιστα, Λοχιάμιλε. Θα την βρούμε οπωσδήποτε. Να ψάξετε όλη τη γειτονιά. Κάπου εδώ είναι κρυμμένη. Θα κάνετε έρευνα παντού. Συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα, Λοχιάμιλε. Και μόλις την βρείτε, θα την παραδώσετε στη γερμανική αστυνομία. Αυτοί θα την περιποιηθούν. Α, και μην το ξεχάσω. Περιμέναμε σήμα από το φρουραχείο. Κάτι μεγάλο θα συμβεί απόψε. Έτσι ψυχρίζεται. Αν τυχόν ακούσετε τη σιρήνα, να έρθετε αμέσως σε μένα, εντάξει! Μάλιστα, Λοχία Μιλέρ! Είστε ήσυχοι. Μα τι άνθρωποι είναι αυτοί οι Έλληνες, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι εννοείς? Να, δεν κάθονται ποτέ ήσυχοι. Τόσες χώρες κατακτήσαμε, καμιά δεν μας δυσκόλεψε τόσο. Έχεις δίκιο. Όλο σάμπατας και επιθέσεις είναι. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι σκληρά καρύδια. Αλήθεια, αυτή που ψάχνουμε, τι έκανε? Έγραφε στους τοίχους, ζήτω η ελευθερία ή ζήτω η Ελλάδα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Δεν έκανε τίποτα σοβαρό. Αυτό μη το λες, μικρή είναι. Αν την αφήσουμε χωρίς τιμωριά, ποιος ξέρει τι μας κάνει αύριο μεθαύριο. Πόσο μικρή είναι? Γύρω στα 15. Και τι θα την κάνουμε άμα την πιάσουμε? Δεν ξέρω, άλλοι τι την περιποιηθούν. Εμείς πρέπει να την βρούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να σου πω την αλήθεια. Βαρέθηκα αυτή τη δουλειά. Θέλω να πάω σπίτι μου. Σιωπή, μη μας ακούσει κανείς και σε στείλει η λογιά στο ρωσικό μέτωπο. Όχι, προτιμώ εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ωραία χώρα η Ελλάδα. Αρκεί να μην είχε τους Έλληνες που δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Άντε πάμε. Αυτή η γειτονιά έχει αρκετά σπίτια. Πρέπει να τα ελέγξουμε όλα. Πάμε. Ευχαριστώ, παιδιά. Πείτε ένα ποτηράκι ακόμα. Κώστα, έχω ένα παράπονο. Τι παράπονο? Θέλει καιρό, μα καλό τόσο. Χωρίς μεζεδάκι, γίνεται? Όχι και χωρίς μεζέ. Σας έβγαλα στραγαλάκια. Ελίτσες. Πέντε ελίτσες. Μία για τον καθένα. Και 15 στραγαλάκια, 3 για τον καθένα. Πάγαμε, σκάσα. Ναι. Αφού ξέρετε τι δύσκολα περνάμε όλοι, οι Γερμανοί όλα τα τρόφιμα τα στέλνουν στους στρατιώτες τους. Έχει δίκιο, Κώστα. Μην γινόμαστε άδικοι. Το μεσεδάκι ήταν υπέροχο. Κώστα, με συγχωρείς. Ένα αστείο ήταν. Ξέρουμε όλοι τι πήγαμε με ένα ρολόι. Τις προάλλες, για να αγοράσω μισό πουκάλι λάδι, πουλήσα το χρυσό ρολόι του πατέρα μου. Μα αυτό ήταν κυκλίδιο. Τι να έκανα, πεινάνε τα παιδιά μου. Το ρολόι τρώγεται, δεν τρώγεται. Άντε, κι εύχομαι σε 2 μήνες που θα έρθει το 1945 να είμαστε ελεύθεροι. Από το στόμα σου και στο Θεού θα έρθουν. Να έρθουν επιτέλους οι άνθρωποι, να μας ελευθερώσουν. Γιατί να έρθουν οι άνθρωποι, να σου πληρώσει να έρθουν. Είδες τι έκανες, οτιδήποτε. Μη μαλώνετε, παιδιά, υπάρχει κι άλλη λύση. Καλύτερη, να ελευθερωθούμε μόνοι μας. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Βοηθήστε με, πατριώτες! Ποιος, τι συμβαίνει, ποια είσαι? Με κυνηγούν οι Γερμανοί, κρύψτε με! Πού να σε κρύψω, κοπέλα μου? Σας παρακαλώ, όπου να είναι, θα έρθουν και εδώ! Ψάχνουν σε όλη τη γειτονιά! Και εδώ βρήκες να έρθεις! Αν δεν με θέλετε, θα φύγω! Κάτσε, βρε, για πού το βάλες? Άμα σε πιάσουν οι Γερμανοί, θα σε σκοτώσουν! Μα τι έκανες? Σκότωσες κανένα γεγονό? Όχι, όχι! Γράφαμε συνθήματα στους τοίχους και μας έβιαζαν μια γερμανική περίπολος. Δηλαδή, ναι, ένας φίλος μου. Τον σκότωσαν. Δεν βλέπετε το αίμα στο ποκάμισό μου. Πόπο, γιατί κορίτσι μου βρέχτηκες? Γιατί αγαπά την ελευθερία. Γι' αυτό βλέχτηκε. Γιατί αγαπά την πατρίδα της. Γιατί δεν αντέχει να την βλέπει στο λαγωμένο. Γιατί πολεμά το άτομο. Γιατί αυτός ο τόπος σκύβει μόνο μπροστά στους νεκρούς. Ήρθαν οι Γερμανοί. Κρύψε την γρήγορα. Πού φαίνεται η τούρα. Καθίστε.
που ψάχνετε. Για μία στιγμή, εσείς πώς ξέρετε πώς ψάχνουμε κάποιον. Και πώς ξέρετε πώς ψάχνουμε νεαρή. Δεν είμαι λόγιας, δεκανέας είμαι. Εντάξει κύριε δεκανέα μου, σας δώσαμε και προαλλογή. Έχω και άλλη μία απορία. Εσείς πώς ξέρετε πώς ψάχνουμε μονομία. Α, νόμιζα ότι ψάχνετε πολλούς. Νεαροί, με όμικρον ιώτα ενώσα. Λυθετικός. Σαν αυτούς που γράφουν συνθήματα στους στίχους. Σκάσε βρε, θα μας κάνεις εμείς. Συνθήματα. Πώς ξέρετε πώς έγραφε συνθήματα. Εδώ είστε εσείς. Δεν ακούσατε τόση ώρα τη σιρήνα. Δεν σας είπα αν ακούσατε τη σιρήνα να έρθετε αμέσως σε μένα. Συμβαίνει τίποτα. Και βέβαια συμβαίνει. Φεύγουμε. Για το ρωσικό μέτωπο. Ποιο ρωσικό μέτωπο. Φεύγουμε για την πατρίδα μας, τη Γερμανία. Για τα γη του Χίτλερ. Για τους Έλληνες ποιος θα τους φυλάει. Κανείς. Νομίζω από εδώ και πέρα θα ζήσουν ελεύθεροι. Μα έχουμε πόλεμο. Πάει ο πόλεμος. Τον χάσαμε. Τώρα πρέπει να σωθούμε εμείς. Πάνω στη γη να ζουν ελεύθεροι στο τόπο τους και να προοδεύουν.